Το κόντρα λαγκέ! Και τώρα κοντά σας ο έπαινε από το κάγκελο Σπύρος Παπαδόπουλος! Α, πουλάκια μου! Πουλάκια μου, καλησπέρα σας! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε! Από πού είστε, ναι, εσείς? Από το Μενίδη. Ανάβησο, τόσο μακριά. Λυκόβριστε. Από 4-5 περιοχές. Πες μου εσύ μία περιοχή της Αθήνας. Γνωστή, σχετικός. Να μην σε πλακώσω εδώ. Μία περιοχή της Αθήνας. Όπου είναι και γράμμα του αλφαβήτου. Δεν θα μιλήσει κανείς. Καλαμάκι. Υπάρχει η γράμμα της αλφαβήτου Καλαμάκι. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, Καλαμάκι. Άλλος. Μια περιοχή της Αθήνας, ρε, που είναι γράμμα της αλφαβήτου. Μίλα, πες το. Μια Φιλαδέλφια. Γράμμα της αλφαβήτου, λέω. Γράμμα της αλφαβήτου. Γράμμα της αλφαβήτου. Έλα. Ποιος. Είσαστε κορόιδα. Έλα. Ποιος, γράμμα της αλφαβήτου, περιοχή της Αθήνας. Ένα γράμμα της αλφαβήτου. Βικτόρια! Ποιο? Βικτόρια! Θα σου πω το μικρόφωνο στο κεφάλι. Άλλος. Αγανών! Τι είσαστε εσείς, ρε, έλα. Σύνταγμα! Ρε, θα σου πλακώσω, ρε. Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Θα σου το πω αλλιώς. Ένα γράμμα της αλφαβήτου που είναι και περιοχή της Αθήνας. Δέλτα Φαλήρ. Πες το ρε. Δέλτα Φαλήρ. Δέλτα Φαλήρ. Πώς σε λένε? Νίκο. Πάρε 50.000 ο Νίκο. Να πάρεις ο Νίκο. Το Δέλτα ρε. Το Δέλτα. Δεν ξέρετε το Δέλτα. Δεν ξέρετε το Δέλτα. Φαλυρικών Δέλτα. Όπου και ο υπόδρομος. Όπου έχουμε λοιπόν απόψε μαζί μας 5 τζόκι του υποδρόμου. Και 5 αθλητές από το Βόλο μας κάνει τη μεγάλη τιμή, από μια εξαιρετική ομάδα αναρρίχησης, όπου θα δούμε και πολλά και διάφορα. Τις λεπτομέρειες έχει ο κύριος Τάσος Καρατζής. Απόψε κοντά μας είναι ο Μάρκος, ο Στάθης, ο Νίκος και ο Σταύρος. Και είναι αναβάτες υποδρόμου. Κόντρα σ' αυτούς, η Ράνια, ο Άλκης, ο Γιάννης, η Βάσο και ο Βαγγέλης. Και είναι αθλητές αναρρίχησης. Καλή επιτυχία! Ευχαριστώ. Όπω, για να βάλω. Έτσι, για τα βαζέλια, ναι. Και πονάει κιόλας. Κοιτάξτε, γιατί ο γιος είναι βάζελος. Ποιος είναι βάζελος, ο γιος μου. Γίνεται. Είσαι τρελός, ρε. Γίνεται. Να το έχω κάνει ωρό, ρε. Πού είσαι, ρε Μάρκο. Για περάστηκα. Πού είσαι, ρε μάνα μου. Εδώ. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Τα λογάκια καλά. Χλυμπητράνε. Χλυμπητράνε. Τρέχουνε. Για λέγε. Και εμείς τα καβάλα μου. Δεν μου λες, πόσα χρόνια ασχολείσαι. Έκλεισα 20 χρόνια. Αγόρι μου, ναι. Φέτος έκλεισα 20 χρόνια. Να τα εκατοστήσεις όσο πάει. Ευχαριστώ, εύχομαι. Πόσο επιτυχίες πολλές. Επιτυχίες πολλές. Και επιτυχίες και ατυχίες πολλές. Και ατυχίες. Βέβαια, πάλι μας. Να έχει το επάγγελμα, μάλιστα. Βέβαια. Δεν μου λες, καβαλάς για πολύ καιρό το ίδιο άλογο, πώς γίνεται? Όχι, έχουμε διαφορετικά άλογα. Μα διαλέγουν οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές. Αυτό ήθελα να μάθω, πώς γίνεται. Και κάνουμε τη δουλειά μας εμείς εδώ και εκεί. Μάλιστα, σε διαλέγει. Δηλαδή μπορεί να σε διαλέξει να τρέξει και με ένα άλογο το οποίο δεν το ξέρεις. Ναι. Μάλιστα. Ναι, και... έχει... Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ πόσο καιρό υπέβεις? Κι εγώ. Τόσα χρόνια πολλά. 24. Δεν μου λες βγάζετε πολλά λεφτά εσείς. Είδατε, όταν πας καλά βέβαια. Όταν πας καλά βγάζεις πολλά λεφτά. Όταν πας καλά. Είδαμε έναν άνθρωπο που παραδέχτηκε ότι βγάζει λεφτά, ρε παιδί μου. Οπότε έρχονται εδώ πέρα. Όλοι οι μυστήριοι έρχονται εδώ, τους λες βγάζεις πολλά λεφτά. Ναι, δεν βγάζεις λεφτά. Όταν πας καλά βγάζεις λεφτά. Έτσι, κύριε Νίκο. Βγάζετε. Καλά πάμε. Κομπινούλες από αυτά που ακούμε εμείς γίνονται κοντόκια, πως δεν γίνονται. Εντάξει, μια δουλειά πως άλλες είναι. Για το ποδόσφαιρο παντού δεν υπάρχει. Παντού δεν είναι, αλλή μόνο. Είναι μια καλή δουλειά και είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη, είναι και επικίνδυνη. Έχει... κίνδυνος ατυχημάτων. Τεράστιο, σήμερα πάνω είχε 4 ατυχήματα. Αλήθεια,
Τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και σπάσιμο, μέχρι και. Και θανατηφόρο. Δηλαδή. Ακόμη και θανατηφόρο μπορεί να συμβεί. Όχι, παιδιά, να πούμε. Πολύ. Αφού είσαστε καλά, καλά ταλαιπωρημένοι και τραγικοί. Νομίζω από μέσα όμως. Ναι. Είναι ένα κρανός. Μόνο το κράνος. Από εκεί πέρα, ναι. Κατάλαβα. Προσοχή λοιπόν πάνω απ' όλα. Άρα δηλαδή διακινδυνεύεται και πράγματα, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Άντε, καλησπέρα σας. Διακινδυνεύεται και πράγματα. Βεβαίως. Το κυριότερο βέβαια η υγεία μας, σωματική υγεία. Και βεβαίως δεν μπορείτε να κάνετε και μια άνετη ζωή όπως κάνουμε εμείς. Εννοώ ότι πρέπει να προσέχετε και το φαγητό σας. Πίνα, πολύ. Πίνα και των γονέων. Να μην παίρνετε κιλά κτλ. Βεβαίως. Αυτό πώς γίνεται, σας υποχρεούστε να ζυγίζεστε κάθε τόσο? Υποχρεωνόμαστε, ζυγιζόμαστε πριν την κούρσα και μετά την κούρσα και πρέπει πάντα να προσέχουμε τα κιλά μας, να μην πάρουμε κιλά. Μάλιστα. Όσο χαμηλότερα είμαστε, τόσο καλύτερα. Έχουμε περισσότερη αέρα, περισσότερο να διαλέξουμε τις καβάλες μας. Έχουμε περισσότερες καβάλες. Όσο πιο ελαφρύς είσαι, μπορείς και κάνεις καλύτερη επιλογή μετά. Α, έτσι, ε. Βεβαίως. Μάλιστα. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια επέμβεις? 22. 22 κι εσύ. Είσαστε όλοι βετεράνοι. Και μέχρι πόσο δεν έχει όριο ηλικίας? Όσο αντέχεις. Και συνήθως βλέπω ότι αντέχετε. Εντάξει, πάνω από 40 χρονών, 42 εκεί. Γιατί? Από εκεί και πέρα πέφτεις. Δεν μου λέτε, είναι κουραστική. Τώρα κάνεις μια κούρσα ταχύτητος. Είναι κουραστική, κουράζεσαι πολύ. Τρομερή γυμναστική καταρχήν. Τρομερή γυμναστική. Όλο το σώμα πρέπει να γυμνάζεστε. Αλλά λεφτά, όπως είπαμε, πάμε καλά. Την υγεία μας την έχουμε. Όταν πας καλά. Όποιος δουλεύει αμήνεται. Την υγεία μας να έχουμε. Λεφτά πάμε καλά. Τα ζωντανά είναι καλά, τα λογάκια μας. Και να γνωρίσουμε και τους εξαπαιναντίες κυρίως. Πατήσατε. Πριν γνωρίσουμε τους εξαπαιναντίες κυρίους, να μην γνωρίσουμε τους κυρίους εν ώρα υπηρεσίας. Ένα μυαλό το έχουμε χειμώνα καλοκαίρι. Ορίστε πάλι. Υπάρχει μικρό πόνος, πρέπει να στο πρωί 6 ώρα να ξυπνήσεις. Να τελειώσεις 11, να πας να κάνεις σάουνα, να μην φας, να προσέξεις τη διαιτά σου. Να πας το απόγευμα στις υποδρομίες. Εάν πρέπει να συμπληρώσεις να χάσεις κάποιο κιλό, γιατί πρέπει να χάσεις ένα κιλό, 1,5 ή 2 κιλά σε μισή ώρα, σε μια ώρα. Όλα αυτά μαζί, άμα τα συνδυάσεις και το νούμερο των χρημάτων που παίρνουμε, δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Τα όσα αναφέρονται για το επάγγελμά μας, για την κληρονομικότητα, δεν ισχύουν. Δεν πηγαίνει ποτέ από πατέρας γιο ή από παππούς γονό. Γιατί τυχαίνει το επάγγελμα να απαιτεί κάποια πράγματα, όπως κιλά, ύψος. Παίζει και ρόλο φυσικά τα άλογα, κάθε άλογο, επειδή είναι διαφορετικός χαρακτήρας, πρέπει και ο αναβάτης να χρησιμοποιεί και κάποια διαφορετική τεχνική όσον αφορά το πώς θα προωθήσει το άλογο ενδεχομένως για να νικήσει ή να το φέρει σε μια καλύτερη θέση. Εμείς σαν αναβάτες στη στιγμή της υποδρομίας πρέπει οι αισθήσεις μας να είναι τεταμένες για να, διότι τα άλογα τρέχουν το ένα δίπλα στο άλλο και σχεδόν τα πόδια των αλόγων είναι το ένα ανάμεσα στα άλλα.
η επαφή και η προσέγγιση που μπορεί να έχει ένας αναβάτης με το άλογο είναι η ίδια επαφή ή παρόμοια που μπορεί να έχει ένας γονέας με ένα μικρό παιδί. Έτοιμοι! Έλα παιδιά, ετοιμαστείτε γρήγορα. Αυτή η κούσα είναι προς τιμή του κόντρα πλακέ. Πάμε! Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Καταπληκτικό. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Και να την κάνει το κέφι, ε. Μπράβο σας. Δεν μου λες, Μάρκο, πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω και εγώ πριν. Έχει, ασφαλώς δεν μπορεί να μην αγαπάτε εσείς αυτά τα ζωντανά, είναι ένα με τη ζωή σας. Αλλά έχει και να κάνει με κάθε άλογο τι σχέση έχεις. Δηλαδή, αν καταλάβει το άλογο, επειδή λένε ότι το άλογο καταλαβαίνει πολύ, κάνει σχέση με τον άνθρωπο. Είναι αν καταλάβει ότι το αγαπάς, δεν σου συμπεριφέρει κανένα λόγο. Είναι πανέξυπνο άλογο. Είναι πανέξυπνο. Τα άλογα. Ναι. Και καταλαβαίνουν την κάθε κίνηση του αναβάτη. Ναι. Την κάθε κίνηση του κάθε άνθρωπου. Ναι. Και από εκεί και πέρα τον αγαπάει ή τον απομακρύνει. Μόνο του. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να σου διστροπεί. Άμα εκνευριστεί, μπορεί να το καταλάβει, να σου διστροπήσει, να κάνει. Είναι μια σχέση κανονική, σαν να έχει να κάνει με έναν άνθρωπο. Είναι ορισμένα, μόλι τα καηδεύει, προχωράνε. Ναι. Μόλι τα χτυπήσει, σταματάνε. Σταματάνε. Μόλι ανέβει πάνω του, καταλαβαίνουν τι χαρακτήρα είσαι. Αλήθεια. Κατευθείαν. Αν είσαι καλό, κακό στα πάντα. Καταπληκτικό. Μάλιστα. Και επίση κάτι άλλο που θέλω να σα ρωτήσω. Αυτό ένα άλογο που είναι εν υπηρεσία, μετά όταν φύγει, αποστρατευτεί, έχει καλή τύχη ή. Εξαρτάται τι η καριέρα του πια ήταν στον υπόδρομο και το γενεολογικό του δέντρο. Δηλαδή, ο παππούς του, η μάνα του, ο πατέρας του. Και από εκεί και πέρα, ή θα πάει για επιβίτορας ή το κάδα για παραγωγή, ή από εκεί πέρα σε τίποτα υπηκούς ομίλους κτλ. Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι το ζωντανό, μια και δεν το ρωτήσαμε αν θέλει να τρέξει στον υπόδρομο, περνάει μια καλή ζωή ή το βασανίζουμε. Είναι από τις πολλές φορές που οι άνθρωποι βασανίζουν τα ζώα για να κάνουν το κέφι τους. Περνάει καλή ζωή. Περνάει καλή ζωή. Είπαμε να είναι αθλητής όμως. Είναι ένας αθλητής. Κάνει αθλητική ζωή, έχει δίαιτα ειδική που τρώει, δεν τρώει στα χωριά. Μάλιστα. Ωραία. Είναι και μικρή η διάρκεια του στον υπόδρομο. Ναι. Μικρή διάρκεια του. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το ζώο ζει από 20, 25, 27, έχουν φτάσει και 30 χρόνια ένα άλογο που ζει. Ναι. Η διάρκεια του στον υπόδρομο είναι περίπου 5 χρόνια. Μάλιστα. Μέσο όρο. Είσαι καλεσμένος από εμάς μια μέρα στον υπόδρομο με το μικρό το γιο σου. Μπάσκετ καταφέρουμε και τον κάνουμε αναβάτη. Μάλιστα, μάλιστα. Και μέσα από την εκπομπή σας, καλώ όσα παιδιά είναι μέχρι 40 κιλά να έρθουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Είναι πολύ ωραία η σχέση αναβάτη με άλλον. Ελπίζω ο γιος μου να τα ξεπεράσει τα 40 κιλά. Στους απέναντίας. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ράνια, Ουρανία, Εύερη. Φευρονία. Φευρονία. Ο Άλκης. Καλησπέρα σας, Άλκη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Είσαστε αναηχητές εκβόλου ορμόμενοι. Ναι. Μάλιστα. Θα πούμε λεπτομέρειες σε λίγο και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα θα πούμε σε λίγο. Έχουμε και ένα βίντεο με τα παιδιά, να δείτε τι θαύματα θα κάνουμε. Ερώτηση πρώτη, περάστε παρακαλώ. Μπορείτε να χαιρεθείτε για να δείξετε το επίπεδό σας. Ευχαριστώ πολύ. Τρίτη σήμερα για εσάς που παίζετε από το σπίτι. Ημέρα Τρίτη παίζετε εδώ, στο δεύτερο τετραγωνάκι, αλλά στην τρίτη ερώτηση. Ερώτηση πρώτη. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση «Πες κάτι που θα μπορούσες να βρεις στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου». Οδοκαθαριστής. Η αλλοκαθαριστήρα, παρακαλώ. Μάλιστα. Τι άλλο, Μάρκο. Σκόνη. Σκόνη. Σκόνες. Περάστε στην αλλοκαθαριστήρα. Άλκη, κάτι που θα μπορούσες να βρεις στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου σου. Κλίση. Μία κλίση, παρακαλώ. Πίναξ. Βεβαίως. Γιάννη. Έντομα. Έντομα. Έντομα, παρακαλώ. Πρώτο καϊδουράκι. Βάσο. Τι άλλο. Τα βγει καϊδουράκι. Ένα καϊδουράκι στη Βάσο. Εσείς μπορείτε να μιλάτε μεταξύ σας. Μήπως και σας δώσω την ευκαιρία ο Βαγγέλης. Μήπως ένα χτυπημένο ζώο. Ένα χτυπημένο ζώο, παρακαλώ. Κάτσε, πού το πήγες. Τέλος, σύσκεψη. Σταύρο, λέγε. Διαφημιστικό. Διαφημιστικό. Νίκο. Σήμα της ασφάλειας. Το 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 σήμα της ασφάλειας του αυτοκινήτου. Πίναξ, παρακαλώ. Όχι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή ως απάντηση, πλην όμως δεν απαντήθηκε από τον κόσμο. Το οποίο σημαίνει ότι 57.000 για τους κυρίους και τις κυρίες και την τρία απάντηση που λέει κουτσουλιές και την δύο που λέει
Διαφημιστικό. Το είπε, δεν τον ακούσατε. Δεν τον ακούσατε το Σταύρο. Αλλά και το άλλο που είπε, σωστό ήταν. Απλώς δεν απαντήθηκε. Λοιπόν, λέει Γεράνιο μου, τι κάνετε εσείς εκεί? Είστε μια ομάδα καταρχήν, συγκεκριμένη? Είμαστε από τον Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου. Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου. Και εμείς είμαστε το τμήμα της αναρρίχησης. Το τμήμα της αναρρίχησης. Τι άλλο τμήμα έχει? Έχει τμήμα σκι. Έχει διάφορα τώρα. Μάλιστα. Εσείς είστε της αναρρίχησης. Ναι. Κάνουμε και... αναρρίχηση σε βράχο, σε πίστα, σε βουνό, σε πάγο. Μάλιστα. Διάφορα. Εκπαιδευμένοι? Ναι, έχουμε και προπονητή. Και προπονητή? Ναι, βέβαια. Άλκη, καλησπέρα. Πόσο καιρό την κάνετε? Ασχολείστε με την αναρρίχηση? Δύο χρόνια. Για πείτε μας δύο-τρία πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, καταρχήν είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ. Είναι αρκετά δύσκολο. Αφετέρου το κάνετε εσείς ως σπορ. Όχι ως έτυχε να πάμε, το κάνετε όχι, σπορ άθλημα. Κανονικά. Άθλημα. Άθλημα το οποίο έχει και ομοσπονδία, ας πούμε, από κάπου επιδοτείται. Υπάρχει ομοσπονδία. Και είναι κατά τόπους διάφορες. Ορειβατικές σύλλογοι. Ορειβατικοί σύλλογοι κατά περιφέρειες. Δηλαδή, κατά νομούς, κατά πόλεις. Μάλιστα. Και γίνεται και πρωτάθλημα. Γίνεται και πρωτάθλημα και κύπελο. Και κύπελο. Και πολύ διασυλλογικοί αγώνες. Και πολύ διασυλλογικοί αγώνες. Όπου, καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Όπου έχετε, ας πούμε, βαθμολογήσει με βαθμό δυσκολίες κάποια μέρη και λέτε θα πάμε, πάνε δύο ομάδες, θα ανέβουμε αυτό το βράχο. Λέω εγώ τώρα, μπορώ να λέω και βλακίες. Θα ανέβουμε αυτό το μέρος και όποιος ανέβει πρώτος, έτσι πάει. Πώς όχι, είναι, υπάρχει βέβαια και ο παράγων χρόνος, αλλά ναι, περισσότερο είναι το ύψος που μετράει. Το ύψος. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, ναι, αναλόγως με την ηλικία. Και ο καθένας, το κάθε ένα πιάσιμο βαθμολογείται με κάποιον βαθμό και όσο συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. Οι αγώνες γίνονται κυρίως σε πίστα. Σε πίστα, ναι. Δηλαδή σε βράχια. Όχι κυρίως, σε πίστα γίνονται. Δηλαδή σε βράχια δεν γίνονται. Γιατί οι καιρικές συνθήκες και στην πίστα τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ναι, ναι, αλλάζουν. Μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα κτλ. Καλησπέρα σας, Βάσο. Πόσο καιρό κάνετε εσείς? Τέσσερα χρόνια. Μάλιστα. Είναι καθόλου επικίνδυνο? Είναι επικίνδυνο άμα δεν προσέχεις. Ναι. Άμα τηρείς κανόνες ασφαλείας, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας με όλα τα μέσα που σας παρέχονται κτλ. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Πάντα πρέπει να προσέχεις. Ναι, σε όλα τα πράγματα πρέπει να προσέχουμε, μάλιστα. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο κίνδυνο από όλα τα άλλα σπορ. Όχι. Εάν προσέχεις. Ναι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Πόσο καιρό κάνεις εσύ? Εγώ κάνω 5 χρόνια. 5 χρόνια. Μάλιστα, είσαι ο παλιότερος εδώ. Της υπόθεσης. Μάλιστα. Και τι η ομάδα σας έχει διακρίσεις? Έχει αρκετές διακρίσεις. Ναι. Έχουμε διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι. Έχουμε πρώτες θέσεις μέχρι. μέχρι και τελευταίες. Από πρώτες μέχρι τελευταίες. Έχετε διατρέξει όλη τη διαβάθμιση. Μάλιστα. Για να δούμε ένα βίντεο με τα παιδιά, το οποίο πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα.
Σε πίστα, από ό,τι μου είπατε, σε πίστα γίνονται οι αγώνες, αλλά εσείς για την προπόνησή σας, για το χόμπι σας, για να το ευχαριστείτε, πηγαίνετε και κυρίως σε φυσικούς χώρους, έτσι. Ναι, πηγαίνουμε. Έχουμε πάει στα Μετέωρα, που είναι έχετε πολύ ωραία. Έχετε ανέβει, δηλαδή, τα Μετέωρα, θέλετε να δείτε. Βέβαια. Δηλαδή, αυτό το θηρίο που βλέπουμε, το έχετε ανέβει εσείς με τα σκηνιά. Βέβαια. Λέτε, βέβαια. Και στο εξωτερικό. Έχουμε πάει. Στις Άλπεις τώρα τελευταία το καλοκαίρι πήγε μια ομάδα. Στις Άλπεις. Ναι. Μάλιστα. Και καθαλώσαμε και εκεί. Δική σας ομάδα εκεί. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και μας αρέσει να το μαθαίνουμε, να βλέπουμε ότι ο κόσμος εκτός από το να κάθεται και να χαζεύει και να καπνίζει και να κάθεται στις καφετέρες και να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα και να ευχαριστείται και αυτοί που τα κάνουν και εμείς που τα βλέπουμε. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη, περάστε παρακαλώ. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πες κάτι που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Πώς θέλει, Αλγή? Υγεία. Η υγεία. Πεινάξεις. Πάλι. Γιάννη, κάτι που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Η αγάπη. Αγάπη, πεινάξεις. Βεβαίως. Βάστο. Τι άλλο. Ζοριστήκαμε λίγο, ε. Έλα, Βασούλα. Πρώτο καλύτερο για τη Βασούλα. Δεν πειράζει, θα το πει ο Βαγγέλης. Κάτι προτιμότερο από το πλούτη. Η ευτυχία. Η ευτυχία, πεινάξει. Μάλιστα. Η φιλία. Η φιλία. Η φιλία είπε Φεβρονία. Δεύτερο γαϊδουράκι. Πολύ ωραία απάντηση. Δεν απαντήθηκε όμως. Οι σκέπτες, ο χαμηλοφόνος, θα το πει άλλο. Την ερώτησε λίγο μια φορά. Κάτι που είναι προτιμότερο από τα πλούτη. Την... Γαϊδουράκι δεν προλάβαμε και δώσαμε την ευκαιρία στο Σταύρο να πει... Η οικογένεια. Η οικογένεια. Νίκος. Το ίδιο. Το ίδιο. Νίκος. Οικογένεια. Οικογένεια. Οικογένεια, αρχηγέ. Πίναξ. Όχι. Ούτε οικογένεια. Εκατόν 48.000 για τους κυρίους και τις κυρίες και την τέσσερα απάντηση που λέει δόξα. Η δόξα. Το χρήμα πολύ εμίσησαν, τη δόξα να δεις, ε. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε 148.000, δεν κάνατε ακόμα την αρχή. Ελπίζω να την κάνετε τώρα. Ερώτηση τρίτη, περάστε παρακαλώ. Εσείς που παίζετε από το σπίτι, στην ημέρα τρίτη, εδώ, στο δεύτερο τετραγωνάκι, από το Σταυρολίνο της εβδομάδος αυτής, εάν έχετε γραμμένες απαντήσεις που θα βγουν στον πίνακα από την ερώτηση που θα κάνω τώρα, κερδίζετε μέχρι και 500.000. Αρκεί να τηλεφωνήσετε απόψε μέχρι τις 10.30 το αργότερο στο 33-33-555. 500.000. Για σένα δεν είναι τίποτα και ο κάποιος... Λοιπόν, ερώτηση τρίτη. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Πες ένα φρούτο που το τρώμε με το κουτάλι. Παρακαλώ. Ροδάκινο. Ροδάκινο, πεινάξ. Ένα φρούτο που το τρώμε με το κουτάλι. Κεράσια. Κεράσια, όπως είστε παραμείνετε, πες το Βάσο. Φράουλες. Φράουλες, πινάξ, πρώτο. Και καλύτερο, πρώτο. Ένα φρούτο που το τρώμε το κουτάλι, Βαγγέλη. Δαμάσκηνα. Δαμάσκηνα, πινάξ. Ορίστε, Ράνια. Καρπούζι. Καρπούζι, καρπούζι παρακαλώ, βεβαίως. Μπράβο. Άγι. Πεπόνι. Πεπόνι. Πεπόνι και το πεπόνι. Γιάννη. Αρχίζει να είναι δύσκολα τώρα. Μπανάναξ. Μπανάνα, πεινάξ. Δεύτερο, συσκέπτεστε χαμηλοφόνος. Ψάξτε, ψάξτε, ψάξτε. Λέγεται, λέγεται, κάποιος θα το βρει. Ορίστε μας. Ακτινίδιο. Ακτινίδιο, πεινάξ. Όχι. Σας δώσαν την ευκαιρία. Ένα άλλο φρούτο που να τρώγεται. Πες το Σταυρό. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι, Νίκος. Μήλο. Μήλο, Νίκος. Γιαρμάς. Γιαρμάς, ορίστε. Όχι, Γοστέμι. Φρουτόκρεμα. Φρουτόκρεμα, πεινάξ. Πίναξ, φρουτόκρεμα! Μας καθάρισες, σας σήκω! Φρουτόκρεμα! Ή ας με πώς θα πεις εγώ μπανανόσουπα, ας πούμε. 207.000 για εσάς και την πέντε. Να δούμε τι απαντήσαν όμως πραγματικά. Την πέντε απάντηση που λέει νεράντζι, το νεραντζάκι, και την τέσσερα που λέει λωτός, το λωτό. Μα, τι λέτε, ναι, είναι... Λοιπόν, όσο για εσάς που παίζετε από το σπίτι,
Και στην ημέρα τρίτη, εδώ στο δεύτερο τετραγωνάκι, έχετε γραμμένες τις απαντήσεις. Φράουλα, πεπόνι, καρπούζι, λωτός, μεράντζι. Κερδίζετε μέχρι και 500.000, αρκεί να τηλεφωνήσετε απόψε μέχρι τις 10.30 το αργότερο στο 33-33-555. Στο μέχρι τις 10.30 το αργότερο και μετά τρώτε το φωτόγραμμά σας. Μια πάσα για διαφημίσεις. Χριστό. Τι άρεσε, σοβαρή εκπομπή. Μην είναι το επίπεδο. Πώς είναι, είπαμε, Χριστό. Χριστό. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Ολυμπιακός, φυσικά. Τώρα τι θα δούμε? Τα δώρα του κοινού. Όλα σωστά τα. Λοιπόν, 207.000 για τους αθλητές της αναρρίχησης. Και ακόμα δεν κάναμε σε αυτό. Εμείς πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Καλά, είπαμε ανάγκη από λεφτά δεν έχουμε. Ναι, εντάξει, ναι. Είμαστε ευκατάστατοι. Εντάξει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για τη δόξα όμως. Διότι το χρήμα πολύ εμείς είναι τη δόξα του δείξει. Συνεπώς, διπλή πόντι, διπλά λεφτά, ώρα για αντεπίθεση. Ερώτηση πρώτη, περάστε τώρα. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις τρεις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Όταν η σύζυγός σου πρέπει να λείψει για μερικές μέρες από το σπίτι, πες μας κάτι στη ζωή σου που δεν πάει καλά. Κάτι θα ξέρεις εσύ, Νίκο. Για πες το. Κάτι που δεν πάει καλά. Δεν τρώω καλά. Δεν τρώω καλά. Δεν τρώω καλά. Φαγητό. Παρακαλώ. Καθαριότητα. Καθαριότητα. Καθαριότητα, παρακαλώ. Καθαριότητα. Μάλιστα. Πες το, Βαγγέλη, όταν η σύζυγός σου λείπει για λίγες μέρες από το σπίτι, τι δεν πάει καλά στη ζωή σου? Ερωτική ζωή. Ερωτική ζωή. Το σεχ το λεγόμενο. Για να δω σεχ. Γαϊδουράκι, ο Ιστερανιά. Όταν η σύζυγός σου... Δεν σου έχει λείψει ποτέ. Δεύτερο γαϊδουράκι, συσκέπτεστε χαμηλοφόνος παρακαλώ. Μήπως ο Άλκης σας δώσει την ευκαιρία για αντεπίθεση. Τι άλλο μπορεί να πηγαίνει καλά στη ζωή σου όταν λείπει η αγαπημένη σου γυναικούλα. Η αγαπημένη σου γυναικούλα όταν λείπει. Μπορεί να μην έχεις καθαριότητα την απαιτούμενη ή φαγητό ή τι άλλο. Στο κέφι σου. Χάνεις το κέφι σου, μ' αρέσεις. Έχεις την ελευθερία σου. Την ελευθερία σου. Κάτι δεν πάει καλά, λέμε. Το καλό λες. Δεν πάει καλά όμως. Μοναξιά. Μοναξιά, μ' αρέσεις. Τα ρούχα. Μοναξιά, τα ρούχα. Την ησυχία μου. Τι, όχι, τι χάνεις. Τι χάνεις. Κάτι που δεν πάει καλά, λέμε. Καθαριότητα. Τα είπαμε την καθαριότητα, λέγε. Ή μοναξιά ή χάνεις το κέφι σου, τελείωνε. Μοναξιά ή χάνεις το κέφι σου, λέγε. Μοναξιά, για να δω, πεινάξει. Όχι. 219.000. Και ανεβήκατε στην πιο ψηλή κορφή. Καρφάκι το καρφάκι, καρφάκι το καρφάκι. Και είστε νικητές βραδιάς. Να δούμε την απάντηση 3 που λέει. Η απάντηση 3 λέει διάθεση, ψυχική ηρεμία. Τόπε, χάνεις το κέφι σου, τόπε. Και μου λες εσύ διάθεση, τόπε, χάνεις το κέφι σου. Μπαγκάσιτε. Δεν πειράζει, λεφτά έχουμε διαλύμα. 319.000 και όσο για εσάς, παιχταράδες μου, αυτά να τα δεν το μετανιώσετε, έτσι. Ξέρω εγώ γιατί. Κερδίσατε, απλώς κερδίσατε λιγότερο. Τι λιγότερο δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Κερδίσατε την αγάπη μας. Γιατί... Επειδή είναι περίεργη και η δουλειά που κάνετε, ξέρω ότι σας είναι πολύ δύσκολο να εμφανίζεστε στην τηλεόραση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ειλικρινά ευχαριστούμε. Ήταν μια εξαίρεση η παρουσίαση εδώ για μας και μας τιμήσατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 319.000 για τις συμπαθέστατες κυρίες και τους πολύ ωραίους κυρίους που ήρθαν από το Βόλο. Μια αφορμή για να πούμε σε όλους εσάς ότι το Γκόντρο Βλαγκέρ δεν παίζεται μόνο εντός των τυχών, εντός δακτυλίου στην Αθήνα. Από την Ελλάδα μπορείτε να έρθετε, όπως οι κύριοι μας κάνατε την τιμή και πολύ σας ευχαριστούμε. 319.000 και ποιοι εξημών θα διεκδικήσουν το εκατομμύριο, παρακαλώ. Εγώ και ο Άλκης. Εσύ και ο Άλκης. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Μία πάσα για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι. Για την ομάδα αναρρίχησης που μας ήρθε, τα παιδιά που μας ήρθαν από το Βόλο.
Και σας εύχομαι να πάρετε και το εκατομμύριο. Είναι εύκολες οι ερωτήσεις, αρκεί να έχετε ψυχραιμία. Τίποτα άλλο. 15 δεύτερα για 5 ερωτήσεις. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Κολοκοτρώνης. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου. Τι άλλο, Όσκαρ. Όσκαρ σκηνοθεσίας. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων. Ζωοτροφές. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Αρχαιοθέτηση. Ένα είδος δίαιτας, γρήγορα. Χημική. Πολύ ωραία. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας, είπες Κολοκοτρώνης. Η έρευνα έδειξε 32. Μια κατηγορία Όσκαρ, εκτός από το Όσκαρ σεναρίου, είπες σκηνοθεσίας, η έρευνα έδειξε 28. Είπες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων, είπες τροφές, η έρευνα έδειξε 42. Μια χρησιμότητα του κομπιούτερ, είπες αρχαιοθέτηση, η έρευνα έδειξε 11. Ένα είδος δίαιτας, είπες χημική, η έρευνα έδειξε 44. Έλα εδώ, εδώ, να σβήσει ο πίνακας, θα περάσει επόμενο, γρήγορα. Αλλάστο μου, έλα εδώ. Έλα εδώ μωρό μου, εσύ έλα εδώ. Έκανε 157. Ωραία. Δηλαδή, για πόσο πας, για 43. Για 43 πόντους. Δεν θέλω, να ακούς κανένα, κανένα τρακ, όχι μωρό μου, όχι. Εύκολα, πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολες ερωτήσεις. Έχεις 20 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που θα ακούς αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι έχει δοθεί απάντηση. Και επιλέγεις μία άλλη, με την ισχύω σου. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Παπανδρέου. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου. Πρώτο ανδρικού ρόλου. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων. Πουλιά. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Άλλη. Σε ένα είδος δίαιτας. Χημική. Άλλη. Φρούτα. Φρούτα. Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ. Ευκολία, ξέρω εγώ. Στατιστική. Ονόμασε τη σημαντικότερη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Είπες Παπανδρέου. Η έρευνα έδειξε 0. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι Κολοκοτρώνης, η οποία και δόθη. Μία κατηγορία Όσκαρ εκτός από το Όσκαρ σεναρίου. Είπες πρώτου ανδρικού ρόλου. Η έρευνα έδειξε 8. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι σκηνοθεσίας, η οποία και δόθη. Πες κάτι που αγοράζουμε σε ένα κατάστημα ζώων. Είπες πουλάκια. Πουλάκια, η έρευνα έδειξε 7. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι τροφές, η οποία και δόθη. Πάμε για 28, σε μία νομίζω, Μία χρησιμότητα του κομπιούτερ, είπες ευκολία, η έρευνα έδειξε 0. Η μοφιλέστερη απάντηση είναι αρχαιοθέτηση αποθήκευση πληροφοριών, η οποία και δόθη. Και ένα είδος δίαιτας, είπες φρούτα. Με φρούτα. Και πάμε για 28 πόντους. Με φρούτα. 28. Αχ, πόνες. Περάστε από εδώ. Περάστε, περάστε. Όλοι μαζί εδώ. Ελάτε. Δεν πειράζει καθόλου. 319.000. Αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί, γιατί αλλιώς είναι...